ξέσπασμα της οικογένειας του άτυχου Γιώργου από τη Μεσαρά στο άκουσμα της απόφασης ότι ο Ελβετός τουρίστας και οδηγός του μοιραίου Γιώταχη αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ. Ένα σκυλάκι να σκτυπήσεις, σου βάζουνε, εδώ μας σκοτώσαν το παιδί. Μας σκοτώσανε παιδί. Του βάλανε 5.000 γιατί σκότωσε ένα κατσούλι. Το κοπέλι μας ήταν σαν το κατσούλι. Αυτά τα λεφτά έβαλε η δικαιοσύνη για να τον αφήσει ελεύθερο. Ο Γιώργος είναι στο χώμα, ενώ ο 62χρονος αναχωρεί για την πατρίδα του, δήλωσαν συγγενικά του πρόσωπα που ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν την απόφαση του δικαστηρίου. Να είσαι μεθυσμένος να οδηγάς, να κάνεις αναστροφή, να κόψεις το παιδί και να μην έχεις αίμα πάνω, κάτι κυκλοφοράει. Πιτσίδι γεμάταλο. Πήγαινε απάνω στη στροφή και όλα ζήτωνε στροφή, γιατί αν δεν ήταν, έκανε αναστροφή. Είδε ότι χάθηκε, έκανε αναστροφή, ερχόταν το παιδί από κάτω και με 60 να έτρεχε και με 70, άμα σκόπιζε το δρόμο, δεν γλιτώνεις. Σε βάρος του ολοδαπού οδηγού, ο οποίος συνεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή, στον 27χρονο Γιώργο Παπαδάκη, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Ο κύριος ήταν μεθυσμένος. Έκλεισε το δρόμο στο παιδί, αναστροφή. Το παιδί έπεσε με τη μηχανή απάνω του, σκοτώθηκε και σήμερα δικαιώθηκε, έφυγε. 5.000 εγγύηση να βγει έξω, να πάει στην πατρίδα του. Έπρεπε να τον κλείσουμε μέσα στο παιδί, το έχουμε στο χώμα. Δεν είναι πουθενά το παιδί μας στο χώμα. Αυτοί τι κάνουν. Αυτός αφήνει να ξαναψεί και μπορεί να βρει κι άλλο παιδί. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον δρόμο που συνδέει τα Πιτσίδια με τα Μάταλα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο τουρίστας συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός. Ένα κατάκι κλώτησε η Άγια, βάλα 5.000. Μεθυσμένος. Παράνομη αντιστροφή του δρόμου 100%. Φταίει 100% και του βάλα 5.000 πρόστιμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, με τον 27χρονο να εξφενδονίζεται σε μεγάλη απόσταση. Πήγαινε στη δουλειά του. Ήταν ένα παιδί το οποίο όχι ότι ήταν αντσόζουν, ήταν τόσο στη δουλειά του απάνω, τόσο να μην πίνει, τόσο πρόσεχε. Το πρωί ο 62χρονος Ελβετός απολογήθηκε στην ανακρίτρια Ηρακλείου, ενώ μετά την απόφαση επικράτησαν σκηνές έντασης από συγγενικά πρόσωπα του άτυχου 27χρονου.